από χτες ανοιχτό τραγούδι παλιού καλοκαιριού και μια γεύση δικού σου φιλιού ξεχασμένη στο ράφι σαν γλυκό του κουταλιού. Ταξίδεψε με. Και κοίτα τώρα πώς ήρθαν τα πράγματα. Ηρέμησε, Φανή μου. Δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα αποφασίσει ο Θεός. Παράδειγμα, εγώ. Έχει δίκιο, ας είμαστε τουλάχιστον εγώ αισιόδοξοι. Δεν έρχεται κι αυτός ο γιατρός να μας πει κάτι, μια κουβέντα. Ο Ανδρέας έχει αρχίσει πού είναι πια. Τι γίνεται. Δεν πρόλαβα, τρε. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Πάντως ζει, ε. Ναι. Ευτυχώς γιατί στην αρχή νομίζαμε πως, αλλά μετά είδαμε ότι είχε σφιγμό και. Αχ, βρε Ανδρέα. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Ο γιατρός που τη βλέπει είναι από τους καλύτερους. Ανουλάβη. Μετά από όσα πέρασες, μήπως θα έπρεπε και εσύ. Όχι, ίσα ίσα, μωρό μου. Μετά από όσα πέρασα, ξέρω πια ότι ο ανθρώπινος πόνος πρέπει να μοιράζεται. Είναι πολύ εγωιστικό να τον κρατάει κανείς μόνο για τον εαυτό του. Πίστεψε με. Είναι κάποιος από εσάς συγγενής της κυρίας? Ναι, εμείς όλοι. Ποιος θα περάσει μέσα? Μου επιτρέπετε, κορίτσια? Ναι, εντάξει, άλλωστε αυτό είναι και το σωστό. Γιατρέ, μόνο αν είναι καλά. Είμαι ο Ανδρέας Φωτίου. Α, μάλιστα. Μην ανησυχείτε, κύριε καθηγητά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ευτυχώς μπορούμε πολλά. Βγήκε από το χειρουργείο. Πιστεύω σύντομα θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι γλίτωσε το κύριο. Συγχωρέστε μου όμως για την ώρα. Είδες πως το έλεγα. Ναι, ευτυχώς ήταν. Ακούς, είναι καλά. Μην ανησυχείς. Δεν κάνεις την κατάστασή σου. Ναι, νοιάστηκες και εσύ για την κατάστασή μου. Έχεις δίκιο, αλλά ας μην τσακωθούμε εδώ. Δεν είναι ούτε στιγμή, ούτε ο χώρος κατάλληλος. Συγγνώμη λίγο. Μήπως δεν κάνει που βρίσκεται η Αλίκη εδώ? Και μάλιστα με τον Άλκη. Και κανονικά αφού είναι ίδιος δεν θα πρέπει να είναι καν στο νοσοκομείο. Τέλος πάντων. Η Ροδούλα πώς είναι? Δεν σκεπέσει ο υπηρετός και πότε ήταν το καλό καιρό. Και έτσι αποφάσισα να την αφήσω. Μήπως δεν έπρεπε? Δεν είχα άλλη επιλογή. Έχεις δίκιο. Όχι, το βγάζεις αυτό, σε παρακαλώ, είσαι με τα καλά σου? Μια χαρά είμαι εγώ, εσύ δεν είσαι καλά? Μην είσαι ξεροκέφαλη, μην κάνεις βλακίες, θα φωνάξεις τον γιατρό. Και θα με κάνει ταντά? Πού είναι οι υπόλοιποι? Έξω. Το σύγχαμα.
Στην αστυνομία. Τον πιάσαμε, αλλά... Την είχε κάνει τη ζημιά, δεν παριέσαι. Μου το είχαν πει, το ξέρα ήδη από τα χρόνια της Αιγύπτου, το ξέρεις. Άντρας θα μου την κάνει εμένα τη ζημιά. Άντρας. Μου το λέει ο Πιέρ μου. Σου έχω μιλήσει αλήθεια για τον Πιέρ. Καλή όρεξη δεν είχα να κάθομαι να ακούω τώρα και για τους γκόμενους. Ποιος γκόμενος, μωρέ, τι τσαμπουνάς. Αυτό ήταν άλλη φάση. Ούτε γκόμενος, ούτε πελάτης. Βοηθός μου. Δεν βοήθαγε βέβαια και πολύ, αλλά το ήθελε. Φιλότιμος. Ρε, τι πάθαμε. Μας τούρωσε με την άρκωση και άρχισε στα ψυχεδελικά. Ποια άρκωση? Καλά, καλά, κατάλαβα. Τέλος πάντων, ηρέμησε. Θυμάσαι τίποτα? Και χαζημέχεις. Ακόμα πονάει το μαχαίρι. Είχε χαρή που έπρεπε να τρέξω για σένα, αλλιώς ούτε και εγώ ξέρω που θα έφτανα με αυτό το κάθαρμα. Σιγά τα αίματα, τραπεζίτη. Κάθαρμα όμως. Πράγματι. Χάλασε τη ροδούλα και θέλω να με κελέψει και εμένα. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Πήγες στον άλλο κόσμο και ξαναγύρισες. Ούτε αυτό δεν το κατάλαβες. Και ξαναγύρισα, δεν ξαναγύρισα. Τι σκάς? Πήγαινε, φώναξέ μου τους άλλους και πες τους γιατί θα με βγάλουν από εδώ μέσα. Έτσι, σε παρακαλώ, κάτω, ηρέμησε. Τι με κοιτάς, παιδάκι μου, δεν ακούς που σου μιλάω? Πώς πήγα να υπογράψει και ένα χαρτί για τα διαδικαστικά, ξέρεις? Γιατί, αφού δεν είναι παντρεμένη, δεν το ξέρεις? Νομίζω. Επειδή τους έβλεπα σε ζευγάρι. Όπως το πες, σαν ζευγάρι. Ένα παράξενο ζευγάρι. Αλλά δεν. Τέτοια κράση δεν ξανά δεν μου πω γιατρός. Είναι ήδη εκτός κινδύνου. Μίλησα κι εγώ τώρα με τον γιατρό. Αφού σας λέω, σηκώθηκε να φύγει. Πέταξε τα οξυγόνα. Μόνο πόνο στην καλεμάρισε. Λέτε να ξεπερδέψει γρήγορα. Σε 4-5 μέρες εκεί την υπολογίζω. Βέβαια και μετά στο σπίτι θέλει την ξεκούρασή της. Τρεις μαχαιριές ήταν αυτές. Άγιο έχει. Δεν πήρα ξυζωτικά όργανα. Ο αλήτης τι πήγε να κάνει? Τώρα θα έχει και αυτό την τύχη που του πρέπει. Δεν πας και εσύ στο σπίτι, γιατί να τηλεπορήσει με την κοιλιά στο στόμα? Δεν φεύγετε και δύο καλύτερα? Θα μείνει ο κύριος Χάρης, η μητέρα μου και εγώ. Έτσι κι αλλιώς εδώ που είμαστε όλοι, δεν μπορούμε να τη δούμε. Έχετε κι εσείς τη σκυλίτσα σας. Τι? Έχετε κι εσείς ευχάριστα? Μπα, όχι, μια έκφραση που λέγαμε από όταν ήμασταν μικρές στο Αρσάκιο. Επειδή εγώ ήμουν ανέκαθεν ανυπόμονη.
Να προσέχεις με τη μηχανή. Μετά από τόση ένταση, εξενύχτη. Μπα, είμαι συνηθισμένος. Μου υποσχέθηκες να τα πούμε, ε? Στο υπόσχομαι, με την πρώτη ευκαιρία θα τα πούμε. Μόνησε να ξεκουραστείς. Με τόσο πτώμα που το μόνο που θέλω τώρα είναι να πέσω στο κρεβάτι και να κλείσω τα μάτια μου. Ή μπορείς να μείνεις και εσύ μαζί της απόψε. Δεν χρειάζεται, μια χαρά τα καταφέρνω μόνο μου. Εντάξει, οι απουσίες σου είναι πάντα αισθητοί, δεν λέω. Έχετε και τροδούλα εσείς, θα της το πείτε. Εγώ νομίζω πως κάθε ανάμνηση από τον πατριώτη είναι τόσο επώδυνη που καλύτερα να μάθει τίποτα. Έτσι δεν είναι? Ακούω και μωρά τώρα. Έχεις, ανησυχείς για την Κάρμεν? Όχι, μωρή, για την Αλίκη ανησυχώ περισσότερο. Όχι ότι δεν αγριεύτηκα με όσα έγιναν με την Κάρμεν, αλλά. Τι είναι αυτά, τι αίματα είναι αυτά? Και έξω πορτή είναι ανοιχτή. Ροδούλα! Ροδούλα! Ροδούλα, είσαι καλά! Ροδούλα, είσαι καλά, μωρό μου, μίλησε μας. Εμορραγή. Γέννησε. Πού είναι το παιδί? Δεν είναι πουθενά, δεν καταλαβαίνω. Ροδούλα. Ροδούλα, μίλησε μας. Πού είναι το παιδί? Ποιος να είναι τέτοια ώρα, μην ανοίγεις. Ροδούλα, σε παρακαλώ, μίλα μου. Μίλα μου, σε παρακαλώ, χαρά μου. Πες μου, τι έγινε, πού είναι το μωρό? Μίλησέ μας. Μίλα μου, πες μου. Ροδούλα, αγάπη μου, σε παρακαλώ, να χαρείς. Πες μου, τι έγινε, τι το έκανες? Ούτε. Δεν θέλω. Εντάξει, 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 ηρέμησε. Ηρέμησε, ηρέμησε. Είναι ένας γείτονας, λέει. Το έψαν έξω από την πόρτα ένα μωρό. Είπα να περάσει.